η οποία δεν γνώριζε τις φωτιές, δεν γνώριζε τις πλημμύρες, δεν γνώριζε την παιδιά της Ρώμα, δεν γνώριζε τις υποκοπές, δεν γνώριζε τον Μπάτση, δεν γνώριζε τις Ζήμενς, δεν γνώριζε την Οβάρτης, δεν γνώριζε τον Ιγνάτη, τον Μίκο, δεν γνώριζε την Τιποτό του κόσμου, δεν γνώριζε τον Φρουζή, δεν γνώριζε τον Χριστοφοράκο, δεν γνώριζε την ΑΟΣ, δεν γνώριζε τις υποκοπές, δεν γνώριζε τη Μακεδονία, δεν γνώριζε τους λαθρομετανάστες. Γνωρίζει ένα πράγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη μοιρασιά του χρήματος, πώς θα τη μοιράσει σε πολιτούς και φίλους. Πάμε και στα υπόλοιπα. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη για το έθνος, για το ελληνικό έθνος. Δηλώσεις στο όριο της ανυποληψίας και της αυτογελιοποίησης γίνονται από υπουργούς. Σας διαβάζω τη δήλωση του κύριου Φλόρου. Αν μας επιθετούν οι Τούρκοι, σε λίγες μέρες, κύριε Υπουργέ, θα φέρουμε τους Πάτριοτ πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή θα περιμένω εγώ να μου επιτεθούν οι Τούρκοι, να βομβαρδίσουν Αθήνα, να βομβαρδίσουν νησιά, να βομβαρδίσουν Εύρο και σε λίγες μέρες ο Φλόρος θα φέρει τους Πάτριοτ πίσω. Μα είμαστε με τα καλά μας. Βγαίνει ο υπουργός εξωτερικών της χώρας και δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ που ανεβάζει πολύ το θέμα. Και λέει, για την ιστορία με την ΑΟΣ, το πολιτικό μνημόνιο και ΑΟΣ ελληνική. Έχουμε μικρές δυνάμεις. Δεν μπορούμε χωρίς κρίματα και στρατό να εμποδίσουμε τους Τούρκους. Και το λέει ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος μικραίνει την Ελλάδα και είναι και ψηλός που να πάρει και να σηκώσει. Πώς την κοντά είναι αυτή η χώρα. Μικρή πολιτική ασκείται από μικρούς πολιτικούς. Δεν αξίζουν αυτοί οι πολιτικοί και αυτές οι πολιτικές στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Δεν μας αξίζουν αυτοί οι πολιτικοί. Αν δεν μπορείτε, σηκωθείτε και φύγετε. Λέτε δηλαδή ότι δεν μπορείτε να αντιπαρατεθείτε με τους Τούρκους γιατί είμαστε μικρή ως χώρα. Αλλά μπορείτε ταυτόχρονα να στείλετε όπλα στους Ουκρανούς. Πραγματικά, σταματήστε επιτέλους να στέλνετε πυροβατικά στην Ουκρανία. Δεν μας περισσεύουν. Να επιστρέψουν οι Πάτριο τώρα πίσω τους χρειάζεται η Ελλάδα πριν είναι πολύ αργά. Και βέβαια δεν κάνετε και τίποτα για να αναχαιτήσετε την τουρκική προκλητικότητα του δολοφόνου Ερντογάν. Πρόκειται περί ενός δολοφόνου στιγνού, αδίστακτου, όπως και το καθεστώς του, όπως και η Τουρκία. Φασίστες, δολοφόνοι, μοντούλοι, σφάζουν, διάσκονται τώρα στη Βόρεια Συρία. Και κάνουν τα διπλωμάτια και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί. Για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν φιλίες. Ούτε οι Ρώσοι είναι φίλοι, ούτε οι Αμερικανοί. Φίλος είστε εσείς για μένα, φίλος είναι ο Έλληνας στον Έλληνα, φίλος είναι ο αδερφός στον αδερφό, φίλος είναι αυτό που θα δει δίπλα στον άλλον. Καταλάβετε το. Και βγαίνει ο κύριος Σινάς και δίνει 200 εκατομμύρια για τη Σινάς. 200 εκατομμύρια για να προφυλαχτεί η Τουρκία λέει στα ανατολικά της σύνορα από ποιους μωρά τσαμένους. Από τους Ιρανούς, από ποιους. Απίστευτα πράγματα. Μου τα ξεδέσει. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Απίστευτα πράγματα και όμω αληθινά. Αυτά κάνει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά έτσι είναι. Έχουμε μπλέξει με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα πόλεμο που μόνο του έκανε με τη Ρωσία και αναγκαζόμαστε καθημερινά εμεί να αιμορραγούμε οικονομικά. Είτε λόγω τη ακρίβεια, είτε λόγω των πετρελαίων, είτε λόγω του φυσικού αερίου. Εσεί αιμορραγείτε. Η επιλογή Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτή τάχτηκαν υπέρ των Αμερικανών και εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί δεν κερδίσαμε και τίποτα. Αλλά στην ιστορία χάνουμε συνεχώς. Καλή είναι η ιστορία. Και αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, η Δύση απλά χάνει σε αυτή την ιστορία. Η Δύση τώρα που μιλάμε, η Δύση, χάνει. Χάνει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χάνει από τις εξελίξεις συνολικά. Θέλετε αποδείξεις. Θέλετε δηλαδή να σας το αποδείξω, το κάνουμε και αυτό σήμερα. Θα επιχειρήσω λοιπόν με αποδείξεις, την απόδειξη συνολικά, το ότι είναι βλακώδες, είναι ανόητο να εμπλακούμε ως Ευρωπαίοι στην υπόθεση της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ακόμη και τώρα τεράστια οικονομικά προβλήματα. Τώρα που μιλάμε, ξέρετε γιατί. Γιατί το ίδιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό που έχει η Ευρώπη, το έχει η Αμερική. Μπορεί να κερδίζουν από το LNG το υδρογονημένο. Αλλά ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Ανέβηκε και το γαλόνι πλέον με 4 δολάρια περίπου. Το γαλόνι. 3,9. Το ένα γαλόνι είναι 5 δολάρια, να ξέρω. Ότι και οι Αμερικανοί εμποραγούν. Πάντως τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι κατά πολύ μεγαλύτερα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο. Γιατί βαράει, γιατί θα βγει. Στα σύμφωνα. Καλά, δεν πειράζει. Ξέρετε, σημαίνει αυτό. Ήφεση.
άνεση σημαίνει φτώχεια. Σημαίνει θα χάσουμε το εισόδημα μας και άλλα χρήματα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δε οικονομίες των επιμέρους κρατών μελών είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή, ο αντίκτυπος που έχει στην ελληνική οικονομία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η έλλειψη πετρελαίου, λιπασμάτων, σιδηρών και διαφόρων ρητών, δεν είναι ίδιος όπως στη Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλη την Ευρώπη το έχει η Γερμανία. Γιατί είχε ένα γραφικό πρόεδρο, καγκελάριο, τον Σόλτς, ο οποίος κοιμάται όρθιος και νομίζει ότι κοιμάται σε σουίτα. Κοιμάται όρθιος. Οι Γερμανοί τρέμουν στο χειμώνα που έρχεται και ήρθε και που περνάμε. Τρέμουνε. Έχουν πρόβλημα. Δεν θα μπορούν να αισθανθούν. Τα χρέη ορισμένων χωρών, όπως της Ελλάδος και της Ιταλίας, είναι στην ουσία μη βιώσιμο. Το χρέος της χώρας μας το έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, από το 80 και μετά έκανε μόνο το 84 και είναι μη βιώσιμο. Είναι μη βιώσιμο. Η προσπάθεια μείωσης του δείκτη χρέους ΑΕΠ μέσω της πληθωριστικής ανόδου ΑΕΠ είναι καταστροφική για τους πολίτες. Μπορείς. Γιατί λέει η κυβέρνηση, ανεβάζουμε το ΑΕΠ. Πώς ανεβάζουμε, με φορολόγηση. Στο σπίτι τι κάνεις. Έχουν περισσότερα έσοδα. Με φορολόγηση. Με τα παιχνίδια. Γιατί έμεση άμεση. Πιο ακριβά τα τρόφιμα. Συνεχίζουμε. Πιο πολύ ΦΠΑ. Περισσότερο ΦΠΑ παίρνουν. Προμηνύονται μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και εξεγέρσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι δεδομένο. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Ειδικά όσον αφορά τη ρευστότητα στις αγορές, ομολόγω, ο κίνδυνος να στερέψει είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή να μην μπορούμε να δανειστούμε πλέον. Να μην μπορούμε να εκδώσουμε ομολόγο, να μην μπορούμε να δανειστούμε με συνεπειά. Είναι κανονική. Όταν το 20 τα έλεγα εγώ, γιατί αν δεν μπορείς να δανειστείς, δεν μπορείς να κάνεις εισαγωγή γάλα του σε κρέατος. Είναι προϊόντων καταναλωτικών αγαθών. Γιατί δεν τυπώνεις δικό σου χρήμα, δανείζεσαι. Αντί λοιπόν να παράγουμε προϊόντα στην Ελλάδα, κτηνοτροφία, αλληλεία, αγροτική οικονομία, για να έχουμε μια επάρκεια αυτά και να ταΐσουμε τους Έλληνες, αυτοί κάνουν εισαγωγές. Από Δευτέρα τα ξαναπάς. Αποτέλεσμα, να μην μπορούμε να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε. Οπότε να ακολουθήσουν μαζικές χρεοκοπίες, κρακ και χάος. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.